Καλωσορίζοντας τον Άρη Τσιάρα στην σημερινή εκπομπή, θα του ευχηθώ πρώτα χρόνια πολλά επίσης, με υγεία. Και θα του πω μετά, Άρη, είναι πολλά τα λεφτά, τόσα πολλά που θα δούμε και κλασικό 2 η ώρα το μεσημέρι. Βεβαίως, 2 η ώρα Ελλάδος. Για να εξυπηρετηθούν βεβαίως οι υποχρεώσεις και οι χορηγοί και οι φίλοι mm-hmm. σε άλλες Ηπείρους. Η ασιατική αγορά, εκεί γίνεται το μεγάλο mm-hmm. άνοιγμα. 2 η ώρα Ελλάδος είναι το μεγάλο κλασικό ανάμεσα στην Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. 1 η ώρα Ισπανίας. Mm-hmm. Ωστόσο, 7 η ώρα Σανγκάης και 5,5 η ώρα στο Νέο Δελχή. Ενδεικτικά αυτές οι χώρες, γιατί είναι αυτές αγορές που στοχεύουν οι ηθήνοντες στην Ισπανική Λίγκα. 650 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν την σημερινή συνάντηση. Περίπου 1 στους 10 κατοίκους αυτού του πλανήτη. Περίεργο κλασικό, γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν συνηθίσει τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα να παίζουν τέτοιες ώρες. Σίγουρα, ωστόσο, φαντάζομαι θα δείξουν τον επαγγελματισμό τους, γιατί είναι πολλά και τα ψηφία στα δικά τους τα συμβόλαια. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Ρεάλ Μαδρίτης να κρατηθεί ζωντανή στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα. Ουσιαστικά στις 4 θα ξέρουμε αν θα υπάρχει πρωτάθλημα και στη συνέχεια. Αυτό το συν 11 ανάμεσα στις 2 mm-hmm. δεν αφήνει περιθώριο για στραβοπάτημα της Ρεάλ Μαδρίτη στο κυνήγι των Μπλαουγκράνα. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Ρονάλντο θα δώσει κανονικά το παρόν, όπως και οι Σέρχιο Ράμος και Κασεμίρο που επιστρέφουν από τιμωρία. Από την άλλη, τα πράγματα για την Μπαρτσελόνα είναι λίγο, έχω την εντύπωση, δυσκολότερα, mm-hmm. καθώς θα αναγκαστεί να παίξει με τον Βερμάελεν στην άμυνα σε ένα πολύ σημαντικό μάτσο. Ο Μτιτή έχει τεθεί νοκάουτ για αρκετό καιρό, όπως βεβαίως και ο Ντεμπελέ από το ξεκίνημα. Πάντως είναι με καλή ψυχολογία και οι δύο. Η Ρεάλ κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Ο Ρονάλντο σιγά-σιγά βρίσκει τον εαυτό του. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα είναι αίτητη στο πρωτάθλημα, ενώ και ο Λουίς Σουάρες έχει συνδεθεί ξανά με τα αντίπαλα δίκτυα. Βεβαίως, προφανώς και υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας προδιαθέτουν για ένα σπουδαίο ντέρμπι και οι δύο ομάδες έχουν να παρατάξουν δύο πολύ δυνατές ενδεκάδες. Για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι από το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Αγγελική Κουρκουλού. Δύο ομάδες με βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δύο πόλεις σε ρήξη και μια παγκόσμια φίλαθλη κοινότητα που περιμένει εν αγωνίως ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Μόλις λίγη ώρα απομένει για την έναρξη μιας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιρικών συγκρούσεων του κόσμου, το El Clásico, ανάμεσα σε Real Madrid και Barcelona. Μια αιώνια κόντρα που μοιάζει σήμερα πιο αναζωπηρωμένη από ποτέ. Η Ισπανική La Liga επεφύλασε για την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων τη σπουδαιότερη της αναμέτρηση. Αφενός, υπάρχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μια πιθανή νίκη της Μπαρτσελόνα θα σημαίνει την άτυπη στέψη του νέου πρωταθλητή ήδη πριν το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, αφού η διαφορά θα έφτανε στο μείον 14 και στο μείον 11 εάν η Ρεάλ κερδίσει τον επιπλέον της αγώνα. Μια διαφορά που δεν έχει ανατραπεί ποτέ κατά το παρελθόν. Αντίθετα, οι Μαδριλένοι επιθυμούν διακαώς την νίκη αυτή, που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν στο κυνήγι του πρωταθλήματος, μειώνοντας τη διαφορά στους μείον 8 και στους μείον 5 αν κερδίσουν και τον αγώνα απέναντι στη Λεγκανές, που είχε αναβληθεί την περασμένη αγωνιστική. Η διαφορά αυτή θα έδινε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, το οποίο θα είχε πλέον περισσότερους διεκδικητές, αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργούσε και ως ένεση ψυχολογίας για τους μπάνκους, που δείχνουν να τη χρειάζονται όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Η σημασία του αγώνα όμως είναι αυτή τη φορά ακόμα μεγαλύτερη, καθώς πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο αιώνιες αντιπάλους μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Η κυβερνητική Μαδρίτη θα υποδεχθεί την επαναστατημένη Βαρκελόνη σε έναν αγώνα που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και σε συμβολικό επίπεδο. Αγωνιστικά, τα φώτα είναι ήδη πριν την έναρξη του παιχνιδιού στραμμένα σε επιμέρους αναμετρήσεις. Αναμετρήσεις που ξεκινούν από τον πάγκο. Στη μία πλευρά, ο Ζινεντίν Ζιντάν κατάφερε να γράψει ιστορία και ως προπονητής, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Champions League, ενώ πανηγύρισε με τη Βασίλισσα 5 τίτλους μέσα στο 2017. Το ξεκίνημα της νέας σεζόν, ωστόσο, ήταν ένα από τα χειρότερα στην ιστορία της Ρεάλ, γεγονός που οδήγησε στη σκληρή κριτική απέναντί του. Στο άλλο άκρο του γηπέδου, ο Έρνεστο Βαλβέρδε παραμένει αίτητο στο φετινό πρωτάθλημα και θα επιχειρήσει να φύγει αλόγητο και από το Σαντιάγο Μπερναμπέου, κερδίζοντας τον τίτλο του άτυπου πρωταθλητή ήδη πριν φύγει το 2017. Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Ζιντάν ήταν εκείνος που επικράτησε δύο φορές απέναντι στους Μπλαουγκράνα, κατακτώντας το Ισπανικό Super Cup με συνολικό σκορ 5-1 στους δύο αγώνες, σε μια περίοδο όμως που ο Βαλβέρδε δεν είχε ακόμη προλάβει να φτιάξει τις ισορροπίες που πιθανόν θα ήθελε στην ομάδα. Ο Ζιντάν βέβαια μετρά και δύο ήττες το 2017 απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Λουίς Ενρίκε. Μια σε φιλική αναμέτρηση για το International Champions Cup και μια για το πρωτάθλημα. Ακόμη μεγαλύτερη όμως είναι η επιμέρους αναμέτρηση που προσμένουν όλοι να εκτεληθεί εντός των τεσσάρων γραμμών. Εκεί, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας μόλις κατακτήσει την πέμπτη του χρυσή μπάλα, θα αντιμετωπίσει τον πρώτο σκόρερ της φετινής La Liga, Lionel Messi.
Πορτογάλος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν την περασμένη χρονιά, κατακτώντας σχεδόν τα πάντα με τη Ρεάλ. Ωστόσο, βρίσκεται στο χειρότερο ξεκίνημα σεζόν της καριέρας του, έχοντας πετύχει μόλις 4 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Μια πορεία που είναι παρόλα αυτά εντελώς αντίθετη με αυτή που διανύει στο Champions League. Μένει λοιπόν να αποδείξει αν θα καταφέρει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ομάδα του την πιο κρίσιμη στιγμή, αυτή του El Clásico, έχοντας μάλιστα απουσιάσει από τις προπονήσεις της Ρεάλ τις τελευταίες ημέρες λόγω ενοχλήσεων. Από την άλλη, ο Λιονέλ Μέση δείχνει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, έχοντας 14 γκολ και 5 ασίστ σε 16 αγωνιστικές, ενώ η τελευταία του επίσκεψη στον Μπερναμπέου για το πρωτάθλημα έγραψε κατά κάποιο τρόπο τη δική της ιστορία, αφού ήταν εκείνος που πλήγωσε τους Μαδριλένους στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και το πανηγύρισε δεόντως, δείχνοντας το όνομα στη φανέλα του προς τους οπαδούς των αιωνίων αντιπάλων. Με τη σημερινή αναμέτρηση, λοιπόν, το ερώτημα είναι αν οι Μαδριλένοι θα επιτρέψουν μια επανάληψη του πανηγυρισμού αυτού ή αν θα θελήσουν να πάρουν τη δική τους εκδίκηση. Όλα αυτά, βέβαια, παραμένουν απλώς προσδοκίες που για να μια τόσο μεγάλη ποδοσφαιρική συνάντηση, η οποία τελικά θα δημιουργήσει τις δικές της στιγμές, συμπληρώνοντας μια ακόμα σελίδα στην ιστορία του El Clásico. Το πιο φημισμένο ποδοσφαιρικό μάτς σε επίπεδο συλλόγων παγκοσμίως θα μεταδοθεί βεβαίως αποκλειστικά στη χώρα μας από την Cosmote TV.